όλους. Ευχαριστώ που αγκαλιάσατε με θέρμη αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στον Ναΐμ, στον πατέρα μου. Ευχαριστώ για την κατάμεστη αίθουσα, που για μένα αυτό σημαίνει ότι δεν ξεχνάτε τον πατέρα μου, τον αγαπημένο Τάκη όλων μας. Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή ξαφνικά και προσδόκητα πριν από 17 μήνες. 17 μήνες λοιπόν, χωρίς τον πατέρα μου, χωρίς το χαμόγελό του, την αγάπη του, την καλοσύνη του, την πληθωρική και απαστράπτουσα προσωπικότητά του, αλλά και τις πολύτιμες συμβουλές του. Αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω για τον πατέρα μου έτσι όπως τον θυμάμαι, για όλα όσα πρόσφερε σε εμάς, στην οικογένειά του, αλλά και γενικότερα στους συνανθρώπους που στησιάτησα. Μετουσίωσα δηλαδή τον απέραντο πόνο μου σε συγγραφή, σαν έναν τρόπο άμυνας. Στην αρχή μου αντισταχτική, όμως, ο πάτερ Αθανάσιος με ενθάρρυνε να προχωρήσω στη συγγραφή, λέγοντάς μου ότι αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τον πατέρα μου. Οπότε, σκεπτόμενοι ότι τα μνημόσυνα αποφέρουν πολύ ωφέλεια στην ψυχή του ανθρώπου, αποφάσισα να γράψω. Πάτερ Αθανάση, ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη, αλλά και για την πρωτοβουλία σου να παρουσιάσει το βιβλίο μου. Ο Τάκης, που όλοι στησιάτησα τον γνωρίζαμε με το μικρό του όνομα, ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο για το οποίο μπορεί κανείς να έχει μια αντικειμενική εικόνα για τη ζωή, το έργο και την προσφορά του στη Σιάτισσα, τα οποία αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Είμαι λοιπόν πολύ περήφανη που με αυτό το βιβλίο τιμάω τη μνήμη του πατέρα μου ως άνθρωπο της προσφοράς και αποτιώ φόρο τιμή στο έργο του, στον εθελοντισμό και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα 23 πρόσωπα που μου έκαναν την τιμή να πάρουν μέρος στο βιβλίο μου, γράφοντας λόγια από καρδιάς και καταθέτοντας τα βιώματά τους για τον πατέρα μου. Θα μου επιτρέψετε να τους αναφέρω όλους. Τον Σεβασμιότατο, τον Χρήστο Ζεφλή, τον Δήμαρχο Βοΐου, την Φρόσο Γιώ, την Αντιπεριφερειάρχη μας, τη Μαριάννα Τζιμποπούλου που διατέλεσε συμβουλογράφος της Σιάτισσα πριν από 26 χρόνια. Την Ελένη Κακάλη, τη Χέλεν μας, που για 10 χρόνια μαζί με τον παπά μου υπήρξαν οι πρωτεργάτες της εθελοντικής δράσης. Τον κύριο Γιώργο Πόντα, τον λαογράφο μας, τον αγαπητό Τάσο Δάρδα, αδερφικό φίλο του παπά μου, τον Σπύρο Τιτόπουλο, επίσης αδερφικό φίλο του παπά μου, την κυρία Νίνα Ταχνιτζή, τον Μάκη Γκράβα, οικογενειακό φίλο, τον Βασίλη Σαμαρά, τον γείτονα, τον Γιάννη Δημουργιά, αδερφικό φίλο και συνεργάτη του παπά μου, τον Τριαντάφυλλο Σκορδάρη, τον πρώτο παιδικό αδερφικό του φίλο που για 70 χρόνια υπήρξαν αχώριστοι, τον Θωμά Θεοδωρόπουλο, που τον ευχαριστώ ακόμη περισσότερο που δέχτηκε να παρουσιάσει το βιβλίο μου, την Παναγιώτα Σφενδόνη, αγαπημένη συνεργάτητά του στο τοπικό, την Μιλούση Κυριακή, αγαπημένη ανιψιά του, τη Λιάννα Πάκα, αγαπημένη φίλη και συνεργάτητα, τον Τάσο Τζιλίνη, τον αγαπημένο μου συμμαθητή, τη Σουλτάνα Μούρτου, αγαπημένη φίλη του, τη Μαρία Σαμαρά, τη Μαρία μας, την πρώτη εγγονή του παπά μου, τους αδερφούς Παπαδόπουλου, αγαπημένους συνεργάτες του από τη Θεσσαλονίκη, τη Ρούλα Καπράλου, την αγαπημένη ανιψιά του και τέλος την Καλλιόπη Πόντα, την αγαπημένη μας γειτόνισσα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης το βιβλιοπωλείο τυπογραφείου του κυρίου Γιώργου Τζαβδαρή στην Τολεμαΐδα για την επιμέλεια του βιβλίου μου. Θα ήταν παράληψη μου να μην ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου από το νοσοκομείο Τολεμαΐδας, ιδιαίτερα τα κορίτσια στο γραφείο μου, τη Χρύσα, τη Δέσποινα, την Ειρήνη, που ήταν δίπλα μου σε ό,τι χρειάστηκα κατά τη συγγραφή του βιβλίου. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω για το φωτογραφικό υλικό που μου παραχώρησαν ο Γιώργος Γράβας από τους Σιάτιστα Info, ο φωτογράφος μας ο Θοδωρής Λογδανίδης, ο Θοδωρής Καστικάς από το Ράδιο Σιάτιστα και ο Βασίλης Σαμαράς από το Sierra FM. Μετά από μία απώλεια, σίγουρα δεν είμαστε πια οι ίδιοι. Αλλάζουμε, μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Μαθαίνουμε να ζούμε με τον πόνο. Ωστόσο, η μνήμη των γονιών μας και η επιρροή τους στις ζωές μας δεν σταματάνε με το θάνατο. Μπαμπά μου, μας λείπεις. Αυτό δεν αλλάζει. Έφτιαξες μια οικογένεια που είχαμε την ευκαιρία να διδασκόμαστε εμπειρικά, σε θεωρία και πράξη, σε ανύποπτο χρόνο, τι σημαίνουν οι έννοιες αγάπη, αξιοπρέπεια, ευγένεια, εργατικότητα, νιάξιμο, ετοιμότητα, θάρρος, επιμονή, νοηματοδότηση της ίδιας της ζωής. Είμαστε όλοι ευλογημένοι γιατί έχουμε τόσες αναμνήσεις από σένα. Τα παιδιά και τα εγγόνια σου ευελπιστούμε να τιμήσουμε τη βαριά κληρονομιά και να συνεχίσουμε το έργο σου. Και ξέρω πως έχεις γίνει ο φύλακας άγγελός μας που μας τυλίγεις υπό τη σκέπη σου και μας προστατεύεις. Όποιος επιθυμεί μπορεί να έχει να πάρει το λεύκομα του βιβλίου μου, εννοείται δωρεάν.
Πριν τελειώσει η σημερινή εκδήλωση, θα δούμε όλοι μαζί ένα βίντεο με τον μπαμπά μου περίπου διάρκεια 40 δευτερολέπτων. Αφού πρώτα όμως έρθει η αγαπητή Χέλεν, η Ελένη Κακάλη, να μας πει κάποια λόγια για τον μπαμπά μου. Θα κλείσω λέγοντας ότι όταν χάνεις τον πατέρα σου, δεν θα υπάρχει κανένας που θα νοιάζεται για σένα με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε. Σας ευχαριστώ. Χριστός Ανέστη. Το λέω το Χριστός Ανέστη γιατί αυτές τις μέρες ο Τάκης πάντα τότε μας έβλεπε. Η ευχή του ήταν Χριστός Ανέστη. Και τον έλεγα καλημέρα. Πάψε τώρα να λέει. Θα το αλλάξω λίγο το κλίμα, θα το κάνω πιο έτσι. Λένε Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, Τάκη. Μέχρι κάθε μέρα που τον έβλεπα, Χριστός Ανέστη. Κυρίες και κύριοι, η αίθουσα σήμερα είναι γεμάτη με φίλους του Τάκη. Ο Τάκης είναι μαζί μας. Ο Τάκης από την ημέρα που πέθανε είναι μαζί μας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στην ίδρυση του Συλλόγου. Θα πω πράγματα τα οποία ίσως δεν ξέρετε για τον Τάκη περισσότεροι εδώ πέρα. Γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σεβασμιότατο, τον συνάδελφο, τον Θωμά, πάτερ που μας είπατε τόσο πολλά πράγματα για τον Τάκη. Ήθελα να μιλήσω κι εγώ με ορισμένα πράγματα, αλλά αλλάζω λίγο την ομιλία μου. Με την Κατερίνα την Τσάρτα, όλοι την ξέρετε, είχαμε πάρει μία απόφαση να ιδρύσουμε το σύλλογο. Να ιδρύσουμε ένα σύλλογο που θα ήταν μόνο για τη Σιάτιστα. Ήμασταν στο στάδιο που τρέχαμε, καταστατικά βλέπαμε, είχα πάει στην Ομαρχία, επισκεφθήκαμε την κυρία Δαϊναβά, δεν ξέρω αν είναι εδώ μαζί μας, η οποία μας βοήθησε πάρα πάρα πολύ και αφιλεπερδός και μου δίνει την ευκαιρία σήμερα να την ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφιλεπερδός. Τρέχαμε, ξέρετε, όσοι έχουν ιδρύσει ένα σύλλογο, ξαφνικά μια μέρα, ακούω το κουδούνι, ανοίγω, βλέπω τον Τάκη. Λέω, κύριε Τάκη, γεια σας, πάντα ευγενικό, συγγνώμη για την ενόχληση. Λέω, πώς μπορώ να σας βοηθήσω, κύριε Τάκη. Μου λέει, έμαθα ότι θα ιδρύσεις ένα σύλλογο. Ναι, κύριε Τάκη, σκεφτόμαστε ακόμα. Λέει, μπορείς να μου πεις ορισμένα πράγματα. Όντως, του είπε ορισμένα πράγματα και όταν τον είπα, Τάκη, κύριε Τάκη τότε. Κύριε Τάκη, αυτός ο σύλλογος θα ξέρεις ότι δεν θα είναι πολιτιστικός, γιατί έχουμε πάρα πολλούς. Θα είναι ένας σύλλογος όπου θα αγωνιστούμε για τα Σιάτιστα, για τους ευεργέτες, για την ιστορία, την παράδοση. Γιατί τότε, επιτρέψτε μου λίγο το πολιτικό, είχαμε γίνει Δήμος Βοήμου. Λίγο λέμε θα τρέξουμε μόνο για τα Σιάτιστα, γιατί έτσι μπορούμε να, όταν άκουσε ευεργέτης ιστορία, χαμογέλασε αυτό το χαμόγελο του Τάκη, άλλαξαν τα μάτια του και ξέρετε τι μου είπε. Μετά από χρόνια το κατάλαβα. Με θέλετε? Λέω εσάς κύριε Τάκη, να μην θέλουμε. Εσείς λέω έχετε προσφέρει τόσο στον τόπο. Εσείς θα θέλουμε ανθρώπους σαν εσάς. Ανθρώπους που έχουν προσφέρει, φυσικά σας θέλουμε. Εντάξει, λέει θα τα πούμε. Όντως την άλλη μέρα με παίρνει τηλέφωνο, κατέβα κάτω. Μετά άλλαξε το σας και το πρόεδρο, κατέβα κάτω. Κατέβηκα κάτω, συναντηθήκαμε, επισκεφθήκαμε την κυρία Δαϊναβά. Τρέξαμε. Δημιουργήσαμε ένα σύλλογο όπως στις πρώτες εκλογές πρέπει να αναφέρω ο Στέλιος, ο Δίκος, η Κατίνα, η Κούτρα, η Μαλάμου, ο Θωμάς, ο Τάκης και εγώ και άλλα άτομα. Από εκείνη την ημέρα τις εκλογές νομίζω σαν σύλλογος προσφέρουμε πάρα πολλά αυτά τα 10 χρόνια. Αγωνιστήκαμε για τη Σιάτιστα, γιατί αυτό το οποίο είχαμε επισημάνει και το τόνισε και ο Θωμάς και ευχαριστώ πάρα πολύ, η σημαία του Συλλόγου ήταν η Σιάτιστα. Δεν ξέρετε πόσο αγαπούσε τη Σιάτιστα και οι αγάπες του Τάκη, ξέρετε ποιες ήταν, η οικογένεια, θρησκεία, κύριε Κωνσταντίδη, Νέα Δημοκρατία, θα δείτε και εκεί, επιτρέψτε μου, και ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος ήταν το παν. Για τον Τάκη,
Σεβαστέ πατέρα, στις εκδρομές πάντοτε ξεκινούσε ο Τάκης την εκδρομή μας με την προσευχή. Δεν ξεκινούσε εκδρομή χωρίς προσευχή. Πάντοτε, πάντοτε. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν θα αναφέρω αυτά της προσφοράς, χαμογελαστός, εργατικός, οικογένεια, πάρα πολλά. Αυτό το οποίο θα σταθώ είναι το εξής, ότι το επισημαίνει και η κυρία Ταχμητζή στο βιβλίο. Και τα χρόνια τα οποία υπηρέτησε και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο σύλλογο, ίσως γι' αυτό πέτυχε και ο σύλλογός μας, ήταν ότι δεν κοιτούσε μάθημα με πτυχία. Ο Τάκης, όπως αναφέρει και η κυρία Ταχμητζή, ήταν άνθρωπος χωρίς πτυχία και τίτλους, αλλά ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενταγμένος στην κοινωνία. Και ποιος δεν ξέρει τον Τάκη. Αν πάρετε από ένα μικρό παιδί μέχρι και τον γερότερο φυσικά, όλοι ξέρουν τον Τάκη με το μικρό όνομα. Ίσως γι' αυτό πέτυχε και ο σύλλογός μας. Δεν υπήρχαν εγώ, εσύ, αυτός. Ήμασταν στο εμείς. Αγωνιστήκαμε και πιστεύω να ήταν τα 10 καλύτερα χρόνια του Τάκη. Όπου γλέντισε, όπου πρόσφερε, έτρεχε, είχε αυτές τις αγωνίες τις οποίες ανέφερε ο Θωμάς. Σημείωσα κάτι το οποίο υπόθηκε, ήταν ένας ξεχωριστός ήρωας. Ακούστηκε σήμερα ότι είχε το θάρρος της γνώμης και όντως είχε το θάρρος της γνώμης. Όταν στην αρχή δημιουργήθηκε ο σύλλογος, ήταν τότε επί της δημαρχίας της κυρίας Ορφανίδου, θέλαμε πολλά να κάνουμε. Και λέω, Τάκη, μήπως δεν κάνει. Πάψε να τώρα, με έλεγε. Θα πάμε και θα το ζητήσουμε. Τάκη, κάτσε καλά. Πάψε τώρα, θα πάμε. Με το θάρρος αυτές της γνώμης πετύχουμε πάρα πολλά. Είτε άμα τελείωνε τη θητεία του. Σας ευχαριστώ, συγγνώμη που σας κούρασα. Ήταν άλλα πράγματα να πω, αλλά συγκινήθηκα πραγματικά από όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη, θα σε θυμόμαστε. Τάκη, σας ευχαριστώ μας. Και σε ευχαριστούμε για αυτό το καταπληκτικό βιβλίο. Θα ξεδέψουμε πολλά χρόνια. Και ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας, πραγματικά, και θα συνεχίσουμε με την Ελένη τώρα, που θα πάρει τη θέση. Δύο χρόνια σταματήσουμε λόγω κορονοϊού και άλλων προβλημάτων που είχαμε. Αλλά τα εκεί θα συνεχίσουμε. Να πάρεις τη σκητάλη, να πάρεις τη σκητάλη. Λογική δράση που είναι το μισάτι σας. Συμμετέχει στις προσφυγές εκδηλώσεις του Δήμου του Ιού. Δίνεται παρόν και απόψε εδώ στον άπειρο χώρο του Αγίου Νεκταρίου. Είμαστε πάλι πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος να θυμάται την παρουσία του. Βγαίνει σε αυτόν τον άπειρο χώρο εδώ πέρα να πούμε, με αυτόν τον τρόπο μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε το θερμιδικό μας έργο. Ένα έργο το οποίο το κάνουμε με μεγάλο νεράκι. Ένα έργο, ένα σύλλογος ο οποίος χωράει όλο τον κόσμο. Μπορεί ο καθένας να έρθει να προσφέρει, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κρατήσουμε όρθιο τον τόπο.